την έκανε ο κύριος Σαμαράς. Δεν τους εμπιστεύεται, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθήσαμε και είχαμε πει μάλιστα τα 80% των ομιλιών θα αφαιρεθούν στις προγραμματικές μας θέσεις. Και το κάναμε. Προσπαθήσαμε να στρέψουν προς εκεί τη συζήτηση. Από ό,τι φαίνεται όμως, η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά έχει επιλέξει ένα δρόμο όξυνσης προκειμένου να κάνει δεν ξέρω τι, να συσπυρώσει ποιον και τι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και κατά τη γνώμη μας εξελίσσεται σε ένα παράγοντα αστάθειας, ενδεχομένως και ανομαλίας. Και επειδή μιλάτε για δηλώσεις που πυροδοτούν ένα κλίμα όπως το χαρακτηρίζετε εσείς, θα πω ότι εγώ θα απευθυνθώ στις αρχές να έχουν υπόψη τους και κάποια πράγματα που η κυρία Βούλτεψη δηλώνει, όπως χθες, δεν θα τα αναπαραγάγω, αλλά θα πω στις αρχές να το έχουν υπόψη τους, γιατί βλέπω μια υπηρεσία. Θα σας πω, θα το καταλάβετε, διότι η κυρία Βούλτεψη δεν είναι η μενόμενη συνυφάδα στο απέναντι μπαλκόνι. Η κυρία Βούλτεψη είναι... Συγγνώμη, να διερευνηθεί τι για την κυρία Βούλτεψη. Θα το ακούσετε κύριε Σημακοπούλου. Αν έχετε υπόψη τις δηλώσεις της χθεσινές της κυρίας Βούλτεψη, και επειδή είμαι δημοσιογράφος ο Γιώργος και ξέρω ότι τους συμβουλεύουν, αυτοί που τους συμβουλεύουν, ότι αν τους λένε δεν δημιουργήσετε ένα κλίμα φόβου απίστευτου, δεν έχετε ελπίδες να αντιστρέψετε την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν. Πείτε όμως τι είναι η κυρία Βούλτεψη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί να πάει πού. Κυρία, το ξέρει. Εγώ δεν θέλω να παρακάγω. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό. Για αυτούς μας ακούνε. Για αυτούς μας ακούνε. Το ξέρετε, κυρία Σημακοπούλου, να έχετε υπόψη. Εγώ ξέρω τα πάντα όσα έχει δηλώσει η κυρία Βούλτεψη. Εσείς αναφέρεστε σε κάτι. Δεν θα το αναπαραγάγω. Λέω στις αρχές όμως. Ποιες αρχές? Να το έχουν υπόψη τους, γιατί είναι διαφυσία. Σε όλες τις αρχές. Μα αυτό το παιχνίδι θα παίζουμε. Δεν λέω τι είναι. Δεν το ξέρετε τι είναι. Αλλά οι αρχές να την διευκρινίσουν. Για το ATM δεν ξέρετε τι είπε. Είπε αν κάνει παλικαριές. Αν κάνει παλικαριές ο Τσίπρας στην Κρήτη. Είπε ότι αν κάνει παλικαριές ο Τσίπρας στην Ευρώπη. Δεν θέλω να παίξω το παιχνίδι της κυρίας Βούλτεψη. Όχι, αλλά μιλάτε για μια δήλωση της κυρίας Βούλτεψη. Και οι αρχές να διευκρινίσουν. Τι να διερευνήσουν, κύριε Βαρεμέρη, οι αρχές? Αυτό που είπα εγώ. Αυτή θα είναι η κοινωνία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος λέει κάτι που δεν σας αρέσει θα πηγαίνει φυλακή. Δεν μας αρέσει. Ναι, δεν σας αρέσει. Πρώτα θα του κάνετε μπάργκο να μην έρχεται εδώ να μιλάτε μαζί του και μετά θα τον παραπέμπετε στις αρχές επειδή διαφωνεί μαζί σας. Είπα κάτι για την κυρία Βούλτεψη. Μην το. Μην την μιμηθείτε κι εσείς. Για τις αρχές είπατε. Μην την μιμηθείτε κι εσείς. Για τις αρχές είπατε. Είπα. Να πάει λοιπόν, στις αρχές. Ποιες είπα στις αρχές. Υπάρχουν σε αυτή τη χώρα πρώτον τραπεζικές αρχές. Μάλιστα. Έτσι. Οι οποίες δεν βλέπω να κάνουν τίποτα. Ποιες αρχές εννοώ. Και θέλω να πω το εξής. Δεν θα δημιουργήσουν καμένη γη. Δηλαδή επειδή αποχωρούν αυτοί, θα δημιουργήσουν καμένη γη στην Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και επειδή είπατε για κουμπαράδες. Να σας πω κάτι. Ο κουμπαράς των τραπεζών. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτός. Όπως αποδεικνύεται, δηλαδή, το 2013 πήρε δάνειο 15 εκατομμύρια, 14,6 εκατομμύρια, χωρίς να εξυπηρετεί τα δάνεια που έχει λάβει και τα οποία είναι τεράστια. Λοιπόν. Καταλάβατε? Ο κουμπαράς λοιπόν αυτό... για τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να πω κάτι. Επιβεβαιώνουμε. Κύριε Παπαδάκη. Παραπονιέται ο κόσμος. Αυτό που λέει ο κόσμος και δικαιολογημένο. Ο κύριος Σοφιανός θα διαμαρτυρηθεί. Για ποιο εμένα πράγμα. Τι με φέρατε θα πει. Για ποιο πράγμα. Για διαιτητή. Ότι για ποιο πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Για ποιο πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Όχι, ότι γίνεται μια αντιπαράθεση. Με συγχωρείτε. Αυτό που σας είπα τώρα το θεωρείτε αντιπαράθεση. Αν περιεχομένου. Από τον κύριο Βούτση σοβαρή καταγγελία. Παρουσία 10 βουλευτών ολοθέων στη Βουλή. Αυτό είναι το θέμα. Με συγχωρείτε. Αυτό το θεωρείτε αντιπαράθεση άνευ αντικειμένου. Όχι, που δεν λέω είπα τώρα. Αυτό, δεν είπα αυτό. Όχι, βεβαίως. Είναι μια σοβαρή καταγγελία. Οφείλουμε να την πούμε στον κόσμο. Έτσι, επειδή μιλάμε για κουμπαράδες, είναι ανοιχτή και θέλω να πω το εξής. Και θέλω να πω το εξής. Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου. Φοβάται ότι θα αλλάξουν το κανάλι, γιατί σου ενδιαφέρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και όχι αυτά. Άκουσα την κυρία Σημακοπούλου, όπως καταλάβα, όπως είδατε, έτσι. Και υποθέτω έχω και εγώ το δικαίωμα να μιλήσω. Και λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό, πρώτα και κύρια, έτσι, γιατί βλέπω κάποια κόμματα σκέφτονται να αλλάξουν ονόματα, για παράδειγμα. Δεν αφορά τον ελληνικό λαό αυτό. Έτσι, μιλάμε γενικά και αφηρημένα. Εγώ σας έφερα ένα κουμπαρά μπροστά και τον είδατε. Και ο κουμπαράς αυτός είναι σπασμένος, είναι γύλια κομμάτια. Και δεν είναι σήμερα, δεν είναι σημερινός ο κουμπαράς. Έτσι, για να δείτε με τι έχουμε να κάνουμε, τι έχουν απέναντί μας, όχι εμείς. Πρέπει να κάνω μια διακοπή και θα ξεκινήσω με τον κύριο Σοφιανό που έχετε όλα τα δίκαια να διαμαρτύρεστε που δεν μιλήσατε στον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι είναι προς όφελό σας. Δεν μίλησα ακόμα.
Όχι, τον βλέπω και στοϊκά και παρακολουθεί. Κυρίε και κύριοι, πρέπει και πείτε, εμεί δεν αξιζούμε και από τα θέματα τα οποία ρωτάτε. Θα θέσουμε στου καλεσμένου μα και τα ερωτήματά σα. Πολλά. Αλλά.